Να ξεκινήσω και εγώ και να πω ότι είναι αδιαφυσβήτητες οι ευθύνες της κυβέρνησης, οι πολιτικές ευθύνες. Εδώ μιλάμε όντως για αυτό που είπατε, μια ομάδα φασιστών, οργανωμένων ναζιστών, γνωστή και στη χώρα τους με διεθνείς διασυνδέσεις. Είναι γνωστές οι διασυνδέσεις της συγκεκριμένης οπαδικής ομάδας με τους ναζί του Αζόφ στην Ουκρανία. Άρα μιλάμε για μια ομάδα φασιστών, η οποία όπως ακριβώς είπατε, ξεκίνησε 1.400 χιλιόμετρα μακριά για να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφεια και τελικά να δολοφονήσει έναν νέον άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι πρόκληση αυτά που ακούγονται και υπερβολές και τα λοιπά στην εκτίμηση της κατάστασης από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως είναι και προκλητική κατά τη γνώμη μας όλη αυτή η προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πολιτικές ευθύνες. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ανοργανωσιάς. Ναι. Όπως υπόθηκε, του κρατικού μηχανισμού. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Επικαλείται η κυβέρνηση διάφορες ασυνεννοησίες, επικαλείται μηνύματα τα οποία δεν διαβάστηκαν, επικαλείται διάφορες εντολές που δεν δόθηκαν ακριβώς κτλ. Βέβαια, όλα αυτά βλέπουμε να εξαφανίζονται όταν ο κρατικός μηχανισμός και ο κατασταλτικός του τομέας έρχεται να υπερασπιστεί την δίμευση, τον πληστηριασμό ενός σπιτιού από μια λαϊκή οικογένεια, έρχεται να υπερασπιστεί τη φορολογία του λαού, έρχεται να υπερασπιστεί την αντίδραση του λαού στις νατοικές βάσεις εκεί που υπάρχουν και γενικά εκεί πέρα όλα δουλεύουν ρολόι. Άρα λοιπόν, δεν βλέπουμε τον ίδιο. Είναι θέμα προσανατολισμού, είναι θέμα ενός κράτους. Δύο λεπτά τώρα, γιατί αυτό που λέτε. Των προτεραιοτήτων του και τι είναι αυτό που εξυπηρετεί κάθε φορά. Τι ήθελε να πει τώρα, ότι η κυβέρνηση ήθελε να έχουμε αυτή την κατάληξη. Ότι δεν είναι προτεραιότητα. Θέλω να πω. Η ασφάλεια των πολιτών. Θα πω ακριβώς τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η ανοχή γενικά στο φασισμό και κοιτάξτε να δείτε και η παρέμβαση του Κροάτη Προέδρου μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ο οποίος στην πραγματικότητα ξελασπώνει όλη αυτή την εγκληματική ναζιστική οργάνωση, η οποία ήρθε εδώ πέρα, μιλώντας για βεντέτα και υποβιβάζοντας την όλη ιστορία σε ένα οπαδικό φαινόμενο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Άρα λοιπόν η ανοχή στο φασισμό γενικά και το γεγονός ότι όλα αυτά χαρακτηρίζονται φαινόμενα οπαδικής βίας. Όταν είναι γνωστό ότι οι οπαδικοί στρατοί στην Ελλάδα και παντού συνδέονται με πολύ ισχυρά οικονομικά και άλλα συμφέροντα, επιχειρηματικά, τα οποία αν θέλετε στριφογυρίζουν γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά και όχι και μόνο, όλο αυτό λοιπόν δείχνει τον προσανατολισμό ενός κράτους, το οποίο είναι ικανότατο να προασπιστεί, να υπερασπιστεί επιχειρηματικά συμφέροντα γεωπολιτικά ισχυρά, αλλά δεν είναι ικανό να προστατεύσει το λαό από τέτοιες ομάδες. Εμείς εκεί θεωρούμε ότι βρίσκεται η πηγή του κακού. Και αν θέλετε, και κλείνω με αυτό, αυτή είναι ακριβώς την προσπάθεια από προσανατολισμού και διάχυσης και συγκάλυψης των ευθυνών. Υπηρετεί και η συνάντηση που έχει κλειστεί την Τετάρτη με την UEFA και τους Προέδρους των μεγάλων ομάδων. Για τα ζητήματα της λεγόμενης οπαδικής βίας, θα θυμίσω ότι έχουν γίνει πάμπολες νομοθετικές παρεμβάσεις, ειδικά μετά το 2000. Τελευταία νομοθετική παρέμβαση ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα παραμένει. Και κατά τη γνώμη μας, σε αυτό το οποίο οφείλεται ότι το πρόβλημα παραμένει, είναι ότι παραμένει ο ομφάλιος λόρος, ο οποίος συνδέει σήμερα τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για οπαδικούς στρατούς, μιλάμε για θύλακες μέσα σε φιλάθλους, μέσα σε οργανωμένες ομάδες φιλάθλων, οι οποίοι ταυτίζονται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτου, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και αξιοποιούνται και για τέτοιες δουλειές. Δεν είναι μυστικό. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι μέσα σε αυτές τις ομάδες βρίσκει έφορο έδαφος και ο φασισμός, οι φασιστικές ιδέες, βρίσκει έφορο έδαφος όμως και το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα γύρω από αυτά τα οποία λέω, τα οποία αν θέλετε είναι και διαχρονικά στην Ελλάδα, ανεξάρτητα με το ποιος κυβέρνησε, αν κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, αυτό το οποίο σήμερα είναι ο μεγάλος καρκίνος, το μεγάλο καρκίνο μας στον αθλητισμό, είναι η επιχειρηματική δράση. Γύρω από το ποδόσφαιρο παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν αυτό καθ' αυτό το άθλημα, αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από αυτό. Είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα των ιδιοκτητών, των μεγαλομετόχων κτλ. Και οι οπαδικοί στρατοί. Και οι οπαδικοί στρατοί. Δεν είναι ότι οι ποδοσφαιριστές ή οι άνθρωποι που σε καμιά μπάλα, γιατί όλη μπάλα βλέπουν. Σε καμιά περίπτωση, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και η δραστηριότητα αυτή είναι ενάντια στα φύλαθλα αισθήματα, στην αγάπη τη συντριπτική πλειοψηφία των φυλάθρων για αυτό το άθλημα. Γι' αυτό και εμείς. Διαφορετικά το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και εμείς, αν θέλετε, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και για τα ζητήματα της οπαδικής βίας, όπως λέγεται. Έχουμε ζητήσει
καταρχάς να περάσουν οι ΠΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να μην είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι εταιρείες ανώνυμες οι οποίες δουλεύουν όπως κάθε άλλη εταιρεία η οποία επιδιώκει το κέρδος της. Λοιπόν, έχουμε κάνει τέτοιες προτάσεις οι οποίες παραπέμπονται κάθε φορά στον κάλαθο των αρχίστων και τα ζητήματα ανακυκλώνονται.